συνεπείς στο καθημερινό μου ραντεβού, Σωτηράκης Οραλίστας. Να σε καλά, δεν μας άφησες να περιμένουμε καθόλου. Ο Σωτηράκης είναι υπότης, ποτέ δεν στην ηγκόμενα. Σωτηράκη, έχεις πολύ φάση. Ένα δεν μπορώ να καταλάβω. Κάθε μέρα μας παίρνεις από πίσω και ακόμα δεν ξέρουμε για ποια είναι ενδιαφέρεσαι. Εσύ μπορεί να μην τα ξέρεις, αλλά εκείνη τα ξέρει. Έτσι δεν είναι, Τερέζα? Για κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Δεν είμαι εγώ για τα μούτρα σου. Μα τι έχουν τα μούτρα μου? Μια χαρά άνθρωπος είμαι. Με τα αυτοκινητάκι μου, με το χαβαλέ μου, με τη χάρη μου μουσική. Γιατί μου τη βγαίνει στο σκληρό και στην απάρνηση? Γιατί δεν μου κάνεις. Τι δουλειά έχω εγώ με έναν καραζιέρι? Όχι καραζιέρι, μην λέμε ότι θέλουμε. Τεχνίτης οχημάτων είμαι. Ειδικό της αποκτηθήσει στο στράτευμα. Εντάξει, παράτα μας. Μα δεν μπορώ, δεν καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ. Όπως αγαπάω. Θέλω να πάμε σε μια παραλία να σου εξηγήσω τον ερωτά μου. Όπως αγαπώ, δεν το καταλαβαίνω. Αμάν καλέ! Στον ασκόρσε εσύ είναι σκοπέλα. Αφού δεν σε θέλει, τι διάλογο την κυνηγά. Και σε τι ενδιαφέρεσαι, αμορία, σε να κυνηγάω. Αυτό μας έλειπε, να μας πάρει στο κάτω από τα συνεργεία αυτοκινήτων. Γιατί το πες αυτό, ρε Μάγδα, στο κάτω κάτω της γραφής δεν σου προτείναμε να γίνεις και κουμπάρα. Μα μη βαράς. Σε παρακαλώ, έτσι δεν είναι, Τερέζα μου? Αχ, βρε Σωτηράκη, εδώ μας έκαψε ο ήλιος, ήρθες και εσύ να μας την τρώεις από πάνω. Α, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα ενδιαφέρεσαι, μπορούμε να πάμε σε ένα μπίτσι να δροσιστούμε. Έλα, πάμε. Μπράβο, ρε Σωτηράκη, θα πάρεις για μπάνιο την Τερέζα και εμάς θα μας αφήσεις στο στεγνό. Καλά, αν έχετε πρόβλημα, δεν υπάρχει θέμα. Περάστε όλες. Περάστε. Κορίτσια, ο Σωτηράκης προτείνει μπάνιο, τι λέτε? Καλά, ο Σωτηράκης. Η Τερέζα όμως, χωρίς εσάς, εγώ δεν πάω πουθενά. Α, η επιθυμία της Τερέζας για μένα είναι διαταγή. Περάστε. Κάτι πιο πέρα. Όχι εσύ, όχι εσύ. Κάτσε, μωρή! Να έχεις πρίξει, περάστε. Ελάτε, ελάτε. Κάτσε. Περάστε, περάστε. Σιγά-σιγά, παιδιά. Δεν έχει χειρόφρενα, αλλά κατά τα άλλα είναι καλό αυτοκίνητο. Περάστε. 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 Έλα, περάστε. Έλα, περάστε. Ελάτε. Ελάτε. Θα τα βολέψουν. Περάστε τώρα να τελειώνουμε. Ελάτε. Μπάνιο δεν θέλατε, άντε, σκάστε, έλα. Έλα τώρα, άντε να τελειώνει. Για μία πήγα δέκα πήρα. Έρχομαι, έρχομαι τώρα. Τι ώρα έχεις το ιδιαίτερο σήμερα? Στις 3. Εντάξει,
Θα πεταχτώ εδώ να ρίξω ένα οικόπεδο σε έναν πελάτη και επιστρέφω αμέσως. Καλά, δεν είναι ανάγκη να σκοτωθείς να έρθεις. Μάθημα θα μου κάνει ο άνθρωπος, δεν θα με φάει. Μα ξέρω εγώ, καλή να έρθεις στη φωτιά νερό παρά πετρέλαιο. Ξέρω, ξέρω τι σου λέω. Περάστε, κύριε καθηγητά μου. Κατάλαβα. Δεν λες, βέβαια, πουλάκι μου. Πόσες φορές σου έχω πει να με λες καθηγητή. Πάλι μόνη είσαι, έτσι. Πώς το κατάλαβες. Καλά. Ντύσιμο, τσιγαράκι. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Τι. Δεν μπορώ να... Έλα, φρόνημα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως κάθε φορά που είναι να κάνουμε μάθημα καταφέρνεις και μένεις μόνη σου. Άμα είσαι τόσο χοντροκέφαλος, εγώ δεν φταίω. Έλα, στο... αυτό, στο μάθημά μας. Έλα. Να. Έλα, γιατί έχω να πάω κι αλλού μετά. Κοπέλα είναι και η άλλη. Να μην σε ενδιαφέρει. Άνοιξε το τραδιά σου. Ανοιχτό είναι. Λύθηκαν οι ασκήσεις. Όλες. Λοιπόν, για να δούμε πρώτη. Λοιπόν, ο τύπος είναι σωστός. Ο τύπος, λέω. Ναι. Είναι σωστός. Ναι. Όμως εδώ πέρα υπάρχει αριθμητικό λάθος. Λάθος υπάρχει, λάθος εδώ, αριθμητικό. Ναι. Υπάρχει. Για διάρεση, ρε πουλάκι μου, 86 10 δια 2. Διάρεση, αριθμητή και παρονομαστή. Τι μας κάνει. 43 πέμπτα. 43 πέμπτα. Πού το βρήκες αυτό το 52 πέμπτα. Δεν μπορώ να καταλάβω πού έχεις το μυαλό σου όταν μελετάς. Δεν φταίω εγώ αν είσαι τόσο κόπανος. Κόπανος, Σου πω εγώ αν είμαι κόπανος. Σου καμπάνω. Θέτικη, δεν ήξερα ότι τόσο καιρό σε έσαι σε βρίζουνε. Δεν μ' αρέσει. Τι κόσμος είναι αυτός, τι κόσμος σου δίνει ο πελάτης ραντεβού μεσημεριάτικα και δεν έρχεται. Δεν είναι να έχεις εμπιστοσύνη σε κανένα, σε κανένα. Τι κάνετε εσείς εκεί κάτω, χάσατε τίποτα. Όχι, προσπαθώ να αποδείξω στη Μαρία ότι το συνημήτωνο φύ, το συνημήτωνο είμαι εγώ, το φύ είναι η Μαρία, το φύ που μας έφερε, δεν ξέρω ποιος είναι, ότι το συνημήτωνο φύ ισούται. Με τι ισούται, με την ξάπλα στο πάτημα! Ελπίζω να μην με παρεξηγήσετε. Εγώ απλώς τη δουλειά μου κάνω. Το ξέρω, το ξέρω. Εσύ καλά κάνεις τη δουλειά σου. Η Μαρία δεν ξέρω τι καρδιά όλο κάνει εκεί από κάτω. Τι να πω, ο αυδορμητισμός σου με αφοπλίζει. Με κάνει και αισθάνομαι σαν μαθητούδι. Λοιπόν, από την αρχή το κατάλαβα ότι είσαι καρκίνος. Εσωστρεφής και ντροπαλός. Μα με εσωτερική φλόγα. Έκανα Διάνα, έτσι. Όχι, γιατί είμαι Λέων και καθόλου εσωστρεφής. Λοιπόν, το ήξερα από την αρχή ότι θα κάνω λάθος μαζί σου. Στο διάλο, δεν πιστεύω πια τίποτα από όσα λένε τα ζώδια. Δεν μου λες, όταν δεν έρχεσαι για μπάνιο στην πισίνα, με τι ασχολείσαι. Σπουδάζω. Α, ωραία. Και τι σπουδάζεις στο πανεπιστήμιο. Κομμώτρια. Από ό,τι ξέρω, στο πανεπιστήμιο τέτοιες ειδικότητες δεν υπάρχουν. Εσύ είπες για πανεπιστήμιο. Εγώ σου είπα ότι σπουδάζω και σου είπα κομμώτρια. Εσύ. Εγώ είμαι υδραυλικός. Υδραυλικός. Δεν σου φαίνεται. Γιατί εσένα σου φαίνεται ότι είσαι κομμώτρια. Τέλος πάντων, πώς μπλεχτήκαμε έτσι. Εδώ, να τη βγάλουμε.
Έχεις να προτείνεις τίποτα καλύτερο? Μέχρι τις 9 είμαι ελεύθερη. Τι λες? Πάμε κάπου να μου κάνεις το τραπέζι και μετά να ράξουμε σε καμιά δίσκο. Σε δίσκο εγώ? Ναι, γιατί? Γιατί δεν ξέρω να πάρω τα πόδια μου και θα φαντάζομαι ότι μήγαμε στο γάλα. Μα τι είναι αυτά που λες, μια χαρά άνθρωπος είσαι. Κοίτα να δεις, μαζί μου θα μάθεις να ζεις. Τα σπαστικά κομμένα, έτσι. Αγιά Στάσου. Γεια Στάσου, έχεις πάρει πολλή φορά και δεν με ξέρεις ούτε 5 λεπτά. Δηλαδή, πώς έχεις την εντύπωση ότι εγώ μέχρι τώρα δεν ζούσα καλά? Από γενική αδιέστηση. Θα σκοτώσετε κανέναν άνθρωπο με τις μπαλίες. Πώς από εδώ? Τι να τρέχει, η καρδιά μου το ξένη που πήγα και αγάπησα μια Τερέζα. Ενώ θα μπορούσα να αγαπήσω εσάς που σας βρίσκω και πιο εύκολα. Τι να σου κόλουν μέρα στο τυράκι, ποιος σου φταίει? Ποιος θα μου φταίει, κανένας δεν μου φταίει. Εγώ φταίω που πήγα και αγάπησα την Τερέζα. Αλλά δεν την είδα σήμερα και πάω να τρελαθώ. Καλά, πώς ξέφυγε από το σχολείο? Ξέρω εγώ ρε παιδάκι μου, την περίμενα κανονικά με το αυτοκίνητο και δεν την είδα. Μήπως ξέρετε που είναι? Τι να σου πω, Σωτηράκη, κοπέλα είναι. Έχει και αυτή τα μυστικά της. Τι μυστικά δηλαδή? Δεν σε καταλαβα. Τι θες να πεις, ότι υπάρχει άλλος? Μπορεί. Τι μπορεί? Δεν μπορεί, μωρή. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλος αφού υπάρχω εγώ. Έλα, πλάκα σου κάνουμε. Μπορεί η κοπέλα να είναι και άρρωστη. Άρρωστη? Ναι. Α, αυτό θα είναι. Είπα κι εγώ. Δεν μπορεί να με στήσει εμένα. Ναι. Και κάθομαι και σκέφτομαι τόσο άσχημα για αυτή να είναι. Πάρα τη δω. Μην ξεχάσει να τη πάρει λουλούδια. Έλα σου, δεν θα ξεχάσω. Εγώ αγαπάω. Αγαπάω. Αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και πειθό, Σωτηράκη. Και δόξα τω Θεώ την έχεις. Η Τερέζα, μόλις σε δει, θα συγκινηθεί από το κρεβάτι του πόνου. Άδραξε λοιπόν τις ευκαιρίες και κάντινε. Δε μου λες, ρε φίλε, μόνος είσαι? Ναι, μόνος. Έλεγα μήπως έχεις παρέα. Για να ανοίξεις, η προκομμένη κόρη σου θα είναι. Μάλιστα, το βρήκες τώρα. Όταν παίρνει άριστα στα μαθήματά της είναι κόρη σου και όταν γυρίζει αργά στο σπίτι τότε είναι κόρη μου. Θεάνο μπροσκέ. Όπως διατάξετε. Και τσιμουδιά. Και τσιμουδιά. Είναι η ανάβαση. Πήγε να ανοίξεις. Πάω, αλλά στο λέω για να το ξέρεις. Εδώ μέσα είναι το σπίτι μου και όχι το σύνταγμα πεζικού. Θεάνο! Μην κάνουμε βγάζει άχμα γιατί θα σε κλείσει στο πιθαγείο. Ορίστε, βρήκαμε τώρα. Σηκώνουν και φωνές οι απλές νοικοκυρούλες, ο συνταγματάρχης και αφέντη τους. Μπορείτε εσύ, εγώ φταίω που ψήφισα Πασό. Βλέπεις, έβγαινε ο αρχηγός στο μπαλκόνι και έλεγε λαός και στρατός συμμονιασμένοι. Και εγώ το πίστεψα. Γεια σας. Εδώ είναι το σπίτι της Τερέζας. Μάλιστα, εδώ είναι. Ορίστε, περάστε. Ευχαριστώ. Thank you.
Ξέρετε, δεν γιορτάζουμε σήμερα. Το ξέρατε, δεν γιορτάζετε. Η λύπη είναι κοινή. Άλλωστε και εγώ γι' αυτό ήρθα. Θεανό, ποιος είναι? Ένας κύριος που λέει ότι συμμερίζεται τη λύπη μας. Πάμε να κάτσουμε μια ανάπαυση, σκάφαμε. Τι είναι η ανάπαυση, λέει ο κύριος. Σε πολυθρόνα θα καθίσω. Άλλωστε δεν ήρθα σε στρατόπεδο, σε σπίτι. Κάτσε, παιδάκι μου, πώς βολεύεις. Κάτσε. Ευχαριστώ. Πώς είναι? Πώς να είναι, από το κακό στο χειρότερο. Οι γιατροί τι λένε? Τι να πούνε οι γιατροί? Τόσα χρόνια στο στρατόπεδο, τα νεύρα σπάνε. Δεν το ξέρω ότι η Τερέζα έχει κάνει σε στρατόπεδο. Ποια Τερέζα, πουλάκι μου, πατέρας ήταν στο στρατόπεδο. Α, ήταν αντιστασιακός. Όχι, ήταν στρατιωτικός. Ήταν και είναι. Σε τι οφείλω την τιμή της επισκέψεώς σας, κύριε... Σωτήρης. Κύριε Σωτήρη. Κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί. Συνέχισε. Μόλις πληροφορήθηκε τα δυσάρεστα, έτρεξα αμέσως να σας συμπερασταθώ. Δεν μου λες, παιδί μου, από το 401 στρατιωτικό νοσοκομείο πέρασες? Μάλιστα, απόλυτα υγιής. Και από το λιμωδόν? Μάλιστα, απόλυτα υγιής. Και τι είναι αυτά τα τρελά που μου λες, δεν σε καταλαβαίνω. Τι μόλις πληροφορήθηκε στα δυσάρεστα? Μα για την Τερέζα, λέω. Και η Τερέζα. Πρέπει να. Τερέζα, την πάτησε λεωφορείο! Θέλω να τη σκοτώσω! Τερέζα, πού την έχουνε, στο κάμπο? Όχι, δεν την πάτησε αυτοκίνητο. Τι την πήραν από εδώ, είχε σχέση του Νελίτσα, αλλά είχε πόσα θέλουν. Πού την έχουνε? Όχι, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα του εξαφανίσω, θα στείλω ολόκληρο λόγο κατά δρόμο. Θα του εξαφανίσω από προσώπου είχε λέγε πόσα θέλουν. Μα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πόσα θέλουν, πού την έχουνε, λέγε. Μα δεν την έχει κανεί, ηρεμήστε, ηρεμήστε. Έχει δίκιο η γυναίκα σα. Τα νεύρα σα είναι λίγο πειραγμένα. Φεραστα νεύρα μου, ρε! Εγώ είμαι μια χαρά, εγώ είμαι ήρεμο! Η Τερέζα που είναι! Μα δεν είναι εδώ. Εδώ? Ναι, εδώ. Μόλις πληροφορήθηκα, έμαθα τα δυσάρεστα και ήρθα σαν καλός φίλος να τη συμπερασταθώ. Μα! Πέντε μέρες πειθαρχείο. Καριτσάκι μου. Μα Τερέζα μου, δεν είσαι άρρωστη? Όχι, Σωτηράκι, μια χαρά είμαι. Μα τα κορίτσια μου είπαν ότι ήσουν άρρωστη. Και σαν καλός φίλος έτρεξα αμέσως. Άρρωστο είναι το μυαλό σου. Για κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Τι βλέπετε πως μου συμπεριφέρετε? Εγώ θα σου φερθώ ακόμα χειρότερα. Αν δεν φύγεις σε δύο λεπτά, θα σημάνω γενικό συναγερμό. Έφυγα! Και χωρίς ασανσέρ. Άντε γρήγορα! Ελάτε, κορίτσια! Ξυπνήστε γρήγορα, γιατί στις 10 μας περιμένουν οι νοικιάδες στο σχολείο. Τι μας θέλει, εμείς την τρίτη ώρα έχουμε αρχαία και ο καθηγητής μας είναι άρρωστος εδώ και ένα μήνα. Μπράβο, γι' αυτό ακριβώς μας θέλει. Λοιπόν, γρήγορα, άντε, γιατί σε λίγο θα βγουν για μπάνιο οι θεολόγοι. Βιαστείτε, κορίτσια, βιαστείτε. Γρήγορα. Κάνουμε καμιά πλάκα στον Θεό. Έχεις καμιά ιδέα? Κάτι έχω σκεφτεί. Έλα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Πάτερ. Έφερες τους θεολόγους να κολυμπήσουν? Βεβαίως. Νούση γη, σαν σώμα τη γη, κύριε αγαπητέ μου. Ναι, βεβαίως. Διότι πρέπει να προσέξουμε το σώμα μας, αλλιώς θα απολέσουμε το νου. Διότι ο κίνδυνος παραμονεύει παντού. Και αλλιώς πρέπει να επαγρυπνούμε, διότι αλλιώς θα χάσουμε πολλά πράγματα. Να επαγρυπνόμενε, βεβαίως. Διότι ο νέος κινδυνεύει σήμερα. Στους χαλεπούς τους κέρους τους οποίους διάγομεν, πρέπει ο νέος να έχει αγνή ψυχή, ναι, ναι, και τιμία. Διότι κατά το Ματθαίον Ευαγγέλαιον, το έχετε ακούσει, Κύριε, το δύναμον σου. Το έχετε ακούσει αυτό? Βεβαίως, βεβαίως. Διότι... Τα κουρίτσια, κάτι πάθανε τα κουρίτσια. Τα κουρίτσια, καθίστε εδώ. Όπιστε, μου σε έχω σατανά. Τι σημαίνει, παιδιά, τι σημαίνει? Το πουλί, το πουλί, το πουλί. Το πουλί.
Μα εμείς ήρθαμε να πιάσουμε το πουλί τους. Ζουμί, δεν τρέπεσε. Θα βρέξουμε εδώ μέσα τα πουλιά μας και θα πέσει στα σκεφαλάς μας το πύρτο εξώτερο. Το πουλί! Μα πού είναι το πουλί? Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Βλέπετε εσείς κανένα πουλί? Ούτε βλέπω, ούτε να θέλω να δω. Κλείσε τα μάτια σας. Μα να το πουλί. Με το μέσα. Όλα στην επιδειξία. Θα ζητήσω την αποκομπή σου από το θεολογικό σώμα. Ανοιχώς εμπρίσκεται στο πεζούλι. Κύριε συνάδελφε, πάρτε τους έξω, πάρτε τους έξω. Και εσείς κουρίτσες στις μπανιέρες σας, στις μπανιέρες σας. Θα το πιάσω εγώ το πουλί. Περάστε έξω, περάστε έξω τεκνά μου, τέκνα μου. Το πουλί θα το πιάσει ο κύριος καθηγητής. Περάστε έξω, μην κοιτάτε. Το πιασες. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Θες να έρθω να το πιάσω εγώ? Όχι, άσε με μένα που ξέρω, το πιάνω από μικρός. Το πιάσα, το πιάσα. Περάστε έξω. Άρη, Ιορδάνη, ποταμό, το πτηνό συνελήφθη. Καθίστε. Καταρχήν θέλω να σας επιβλήξω αυστηρότατα για το επεισόδιο που δημιουργήσατε στον κύριο Θεό. Μα δεν φταίμε εμείς, φταίει το πουλί. Δεν ξέρω ποιος φταίει, σας παρακαλώ. Το γεγονός είναι ότι μας κουβαλήθηκε εδώ πέρα ολόκληρη η θεολογική σχολή για να μας πιάσει το πουλί. Εμείς είμαστε λύκειο θηλαίων και δεν επιτρέπουμε σε κανένα να μας πιάσει το πουλί σας. Το πουλί. Το πτηνό, θα το λέμε πτηνό. Τώρα, ένα άλλο. Επειδή ο κύριος καθηγητής των αρχαίων ελληνικών και λατινικών έχει πεθάνει δυστυχώς. Είναι μια χαρά ο άνθρωπος, αλλά είναι βαριά άρρωστος, δηλαδή. Γι' αυτό το Λύκειο αποφάσισε να προσλάβει ένα νέο έκτακτο καθηγητή που θα σας, για το δεύτερο εξάμηνο τέλος πάντων. Στο μεταξύ παρακάλεσα εδώ τον καλό μου φίλο τον κύριο Σερσερή που είχε την καλοσύνη να θελήσει να με βοηθήσει ώστε να σας κάνει, να σας ενημερώσει, να κερδίσετε τον χρόνο, δηλαδή από μόνες σας τον χρόνο που χάσατε με τον θάνατο του με την βαριά αρρώστια του κυρίου καθηγητή των Λατινικών. Σας παρακαλώ πολύ. Το δεύτερο μας θέμα τώρα. Ποιο είναι το δεύτερο? Δεν υπάρχει δεύτερο. Δεν υπάρχει δεύτερο. Λοιπόν, δεσποινίδες, ο κύριος Σερσερής θα σας βοηθήσει αφάνταστα. Ελπίζω και εσείς να του δείξετε την ίδια επιμέλεια που δείξατε σε όλοι. Δεν είναι τίποτα. Ευχαριστώ, παιδί μου. Κύριε Σερσερή, παρακαλώ, επί το έργο. Βοήθεια! Βοήθεια! Όχι εσείς! Κύριε Σερσερή, αυτό το χρόνο. Είναι πολύ ζωηρές, κύριε Λυκιά. Τι ζωηρές, αυτές είναι της ομάδας Βαντεμάιχοφ. Οι παπάδες τους ήταν στην Κεστάπο. Οι μαμάδες τους κάθε πρωί τους δίνουν από μια μπόμπα μολότοφ για να την πάρουν μαζί τους για το διάλειμμα. Μη σας νοιάζει, εγώ είμαι πόντιος και θα πάρω το αίμα μου πίσω. Είσαι πόντιος, αλλά εμένα με κάνανε ποντικό. Πρόσεχε, αν εμένα με κάνανε ποντικό, πρόσεχε εσένα, μη σε κάνανε κυρίου. Σοφία! Θα φωνάξω τον Λυκιάρχη. Όχι, εγώ είμαι ο Λυκιάρχης. Δεν άργησα πολύ. Όχι και πάρα πολύ. Ας είχαμε μια πλάκα σήμερα με τον καθηγητή. Ποιο καθηγητή? Το καθηγητή της κομματικής. Thank you.
Αλφ. Και τώρα διάσταση των ποδιών και επίκυψη. Σιγά σιγά πάμε. Ένα. Δύο. Ακόμα πιο βαθιά. Ένα. Δύο. Και τώρα εις την θέση της προσοχής. Έχει γουρλώσει το μάτι του από το μπανιστήρι. Ένιωσε σου και τον είδα, αλλά εδώ τον έχω. Θα τον κάνω να τρέχει και να μην φτάνει. Ξαπλώστε όλες κάτω τώρα. Σηκώστε τα πόδια και κάντε όσο πιο βαθιά αναδίπλωση μπορείτε. Πάμε. Είναι όλες όριμες προς επίσεξη. Αμάν ρε παιδιά, με αυτά τα πλακάτ πότε θα τα απαγορεύσουνε να ησυχάσουμε? Δηλαδή τα απαγορεύσανε, αλλά μόνο για το κουλουμού. Εσύ με ποιο κόμμα είσαι? Με την Τερέζα. Τι να γίνει παιδί μου. Όλοι μας ψηφίζουμε διάφορα, αλλά όλο Πασόκ βγαίνει. Κι εγώ ψηφίζω Τερέζα, αλλά δυστυχώς δεν βγαίνει. Κόμμα είναι η Τερέζα, βρε. Όχι, κόμματος είναι. Εξυπνάδες. Κόμμα, κόμματος. Λοιπόν, αρκετά. 5 λεπτά διάλειμμα. Και μία από εσάς να μου φέρει ένα ποτηράκι νερό. Θα σας φέρω εγώ. Μάλιστα, μπράβο. Πώς πήγαμε σήμερα, κύριε καθηγητά? Δεν πιστεύω να σας κάνανε πάλι καμία πλάκα. Όχι, όχι, κύριε Ελικιάρχα, ύστερα από την επίπληξη που τους κάνατε χθες σήμερα είναι τα αρνάκια. Τι είναι αρνάκια, αυτές αρνάκια, να μου φυλάξει μία για το Πάσχα. Εμένα μου φάγανε τα δάχτυλα. Πώς έγινε αυτό δηλαδή? Πήγα να βάλω το χέρι μου στην τσέπη μου και μου είχαν ποντικοπαγίδα βάλει. Πήγατε στο γιατρό? Πήγα. Και σας είπε τίποτα? Μου πήρε 2 χιλιάρικα και μου είπε να ράψω τις τσέπες μου. Κάτσε εδώ. Άμα το πιει αυτό, θα γίνει πύραυλος από το τρέξιμο. Πάμε. Πάντως πρέπει να αρχίσει να κρίσεις, κύριε Λυκιάρχα. Εάν σε εσάς βάλανε ποντικοπαγίδα, σε εμάς μπορεί να κάνουν κάτι χειρότερο. Δεν με νοιάζει, εγώ μια φορά έχω προνοήσει. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Το νερό σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ. Όχι. Όχι, ναι. Α, ναι. Την δροσιά του να έχεις, παιδί μου. Καλό κορίτσι, κύριε Λυκιάρχα, και όλο προσόντα. Ναι, τυχαίνει και καμιά καλή. Κοίτα, να τις προπονήσεις καλά, γιατί απαιτώ το λύκειό μας στις γυμναστικές επιδείξεις να έρθει πρώτο. Βεβαίως, βεβαίως. Για μαζευτείτε, κορίτσια, βάλει για μάλλον, δεν ξαναρχίζουμε. Γρήγορα, μαζευτείτε. Έτσι, ναι. Τι πάθατε? Όχι, ένας φάκτης ήταν εκεί. Μήπως υποφέρετε από την καρδιά σας? Ησυχία! Ο κύριος καθηγητής υποφέρει, κάτι έπαθε. Μπορεί να τον πείραξε κάτι. Πέραν για ξεσηκώνετε τον κόσμο. Πώς είσαι, αν δεν αισθάνεσαι καλά, να σε στείλω σπίτι σου. Όχι, εντάξει, μια χαρά είμαι. Τι συμβαίνει πάλι? Μου συμβαίνει το αχ! Το είπαμε αυτό το μου συμβαίνει, αχ, παρακάτω! Μια στιγμή να πάω, θα επιστρέψω να πάω και θα σου πω. Δεν κατάλαβα, κάτι έπαθε. Να καλέσουμε ένα ασθενοφόρο. Όχι, να μην καλέσουμε ακόμα. Πάμε να δούμε. Εντάξει, κύριε Γιάννη, τώρα είναι μια χαρά. Άντε τώρα πάρε τις μαθήτες και πηγαίνετε να συνεχίσετε το μάθημά σας εμπρός. Ναι, κορίτσια, να μαζευτούμε να κάνουμε τις ασκήσεις, γιατί πρέπει να... Αλλά μου σημαίνει...
άσκηση θα είναι. Θα περιμένουμε, τι να κάνουμε. Α, όχι, να θες. Τώρα, ε. Εντάξει. Εντάξει, μια χαρά είμαι. Να πάμε τώρα, κορίτσα. Να μαζευτούμε όλες. Να πάμε να κάνουμε τις ασκήσεις. Αλλά πάλι, όχι. Άντε τρέχα πάλι. Παιδιά, με ζάλισε αυτός με τα πάει και ένα του. Ένα νεράκι, παιδιά. Ορίστε. Με ζαλίστη. Αμέσως το έχεις έτοιμο. Ταχεία εξυπηρέτηση. Ευχαριστώ, παιδιά. Περίεργο αυτό. Λοιπόν, ας το βρήκα. Αυτός, κάτι θα του βάλατε μέσα στο νερό. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγείται αλλιώς. Κάτι του... Μου συμβαίνει... Αυτό εγώ δεν στο πήρα. Και αυτό, και αυτά, και αυτά. Γεια σου λίγο, και αυτά. Μη μου πεις πως βρέθηκες εδώ μέσα μόνο και μόνο για να μάθεις την κόρη μου το συνημήτωνα της δουλάπας με τι ισούτε. Όχι, μη με παρεξηγήσετε, κύριε Κλέαρχε. Βρέθηκα εδώ, σε αυτή τη γειτονιά. Τι? Και σε αυτή τη γειτονιά, όχι το τραγούδι που λέει. Σε αυτό το χώρο, σε αυτή... Τι, την τουλάπα, για να αποδείξω στη Μαρία ότι η τουλάπα τι είναι. Είναι ορθογώνιο παραλληλέπιπεδο. Έχουμε γεωμετρία σήμερα, καταλάβατε, και το πουλάκι μου η Μαρία είναι πολύ αδυναμωστή. Δεν μου λες. Εσείς τη γεωμετρία γυμνή την κάνετε. Η γεωμετρία είναι... Τι είναι η γεωμετρία. Τι είναι. Πες το εσύ που στο μαθά. Η γεωμετρία είναι... Ασχολείται με σχήματα, καταλάβατε, και αν δεν τα αποχαιρετώ... Εύχομαι να μην γνώρισε η Μαρία και το δικό σου σχήμα γυμνό. Γιατί έτσι και το γνώρισε, πέθανες. Όχι ρε Θεέ, και να μας παίρνουν μέσα τα μάτια μας αυτοί που αγαπάμε. Είσαι άδικος. Εμείς δηλαδή μια ζωή να αγαπάμε και να τρέχουμε κι άλλοι να φυλάνε και... Τι? Τα έχεις κανονίσει με την Τερέζα για την άλλη ζωή? Τι να την κάνω εγώ την Τερέζα στην άλλη ζωή? Εγώ τώρα τι θέλω?
Άσε, δεν με παραμυθιάζεις εμένα, ναι. Κόψε τα σάπια σου. Στην άλλη ζωή ζήσε μάνα μου να φας τριφύλι. Εγώ θα σου ανατρέψω όλα σου τα σχέδια, κατάλαβες. Δεν μου λες ρε φίλε. Μόνο σου μιλάς. Όχι, με το Θεό. Με το Θεό. Πού είναι τους. Μόλις έφυγε. Δηλαδή οι προηγουμένες που μιλούσες μαζί του ήταν παρόν. Βέβαια. Ο Θεός είναι πάντα πανταχού παρόν και... Κατάλαβα. Πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνω, Όχι. Τα πάντα τα πληρώνουμε εμείς που είμαστε εδώ κάτω. Ησυχία! Μην ακούσω άχνα! Θα σας πατήσω κάτω! Ησυχία είπα! Ήσυχες είμαστε! Γιατί φωνάζετε κύριε καθηγητά! Φωνάζω εγώ για να μην φωνάξετε εσείς! Γιατί έτσι αν φώναζε και ο Λυκειάρχης δεν θα του βάζατε παγίδες στις τσέπες! Ούτε στον φουκαρά το γυμναστή σας θα του δίνατε αυτό το ευκύλιο υγρό! Τον έχετε ξεζουμίσει! Σιωπή! Λοιπόν! Σήμερα θα μιλήσουμε για το ποντιακό ρήμα τσερίζω, που στην ελληνική σημαίνει ξεσκίζω. Κύριε φοιτητά, το ξυλώνω πώς είναι στο ποντιακά. Το... Άσε ρε παιδάκι, πάτε κάτω ρε παιδάκι. Λοιπόν, τέλος πάντων, το ξυλώνω στα ποντιακά λέγεται σοκεύω. Ας επανέλθουμε τώρα στο ρήμα τσερίζω. Η χρόνη του ρήματος τσερίζω είναι πολύ απλή και ομαλή. Ακούστε τους. Τσερίζω, ετσέριζω. Τσερίξω και ετσέριξα. Και ο περιφραστικός του τύπος τσερίξας έχω και είχω. Λοιπόν, ποια από σας τις σπουδαίες μαθήτριες θα μου πει τους χρόνους του ποντιακού αυτού ρήματος, ποια? Για πες εσύ ρε παιδί μου. Τσερίζω, ετσέριζω. Μα γλώσσα είναι αυτή κύριε καθηγητά. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Άμα θέλετε μπορώ να σας πω ένα ποντιακό ανέκδοτο. Συγκάζε! Ακούς ποντιακά ανέκδοτα. Δεν θέλω να μου πείτε ποντιακά ανέκδοτα. Και σας λέγω αυτό μόνο. Όταν ο καθηγητής λέει κάτι και οι μαθήτριες δεν το καταλαβαίνουν, αυτό στην ποντιακή λέγεται σεφτελός. Ο κύριος Λυκειάρχης. Κύριε Ζεζερή, θέλω να σας ευχαριστήσω για την βοήθεια που μας προσφέρατε. Ήταν αληθινά πολύτιμη. Είστε ελεύθερος. Από σήμερα θα λάβει την τάξη ο νεοπροσληφθής φιλόλογος κύριος Νίκος Τριφύλης. Μου επιτρέπετε? Βεβαίως. Και χίλια ευχαριστώ. Όπως είμαι βέβαιος πως θα δείξετε τον ίδιο ζήλο και την ίδια προσπάθεια, την ίδια έτσι, πώς να το πούμε, προθυμία στον κύριο Τριφύλη, όπως δείξατε και σε όλους μας. Έτσι, θέλω, ο κύριος Τριφύλης μπορεί να είναι πολύ νέος, αλλά είναι αριστούχος της φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι στην δική σας στάση εξαρτάται η υψηλή στάθμη, η υψηλή ποιότητα του μαθήματος. Σας αφήνω. Κύριε Τριφύλη, κύριε Τριφύλη, η τάξη είναι δική σας. Σας εύχομαι καλή τύχη. Το Υπουργείο Παιδείας θα σας ευγνωμονεί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να γνωριστούμε. Κάθε μία λοιπόν που θα σηκώνω, θα μου λέει πρώτα το όνομά της. Εσείς Δεσποινής. Εγώ, αν έχετε καμιά βρύση χαλασμένη στο σπίτι, μπορεί να σας τη φτιάξει. Είπες τίποτα Δεσποινής? Τίποτα. Όταν μιλάμε στον καθηγητή μας, σηκωνόμαστε όρθιες. Σήκω λοιπόν όρθια Δεσποινής μου. Και πρώτα απ' όλα πες μου πώς λέγεσαι. Τερέζα Παπαστεφάνου. Λοιπόν, Δεσποινής Παπαστεφάνου, τι έχεις να μας πεις? Βρισκόμαστε σε λύκειο και όχι σε νηπιαγωγείο. Αν έχεις σκοπό να κλάψεις, πέρασε έξω.
Είπες τίποτα, Δεσποινής. Τζένι. Δεσποινής Τζένι. Έλεγα. Λέγατε. Έλεγα. Τι έλεγα, ρε κορίτσια. Ορίστε, με κόμπλαρες τώρα, κύριε καθηγητά, και έχασα τα λόγια μου. Θα βάλω κι εγώ τα κλάματα. Καλά, καλά. Περαστικά σας. Λοιπόν, από σήμερα θα κάνουμε μαζί το μάθημα των αρχαίων και των νέων ελληνικών. Ανοίξτε τώρα τα βιβλία σας να μου πείτε μέχρι που έχετε φτάσει. Να με πάλι. Κλαίς. Κλαίω. Λογαριασμό θα σου δώσω. Δεν ζήτησα κάτι τέτοιο, αλλά δεν θέλω να κλαις, δεν θέλω, θέλω να είσαι πάντα χαρούμενη. Άλλωστε, κι εγώ γι' αυτό είμαι εδώ. Δεν θέλω να είσαι εδώ. Αφού δεν σε θέλω, γιατί χάνεις άδικα τον καιρό σου μαζί μου. Γιατί πιστεύω ότι... Λέγε, το κοπέλι κάνει την κυρία και θέλει. Λοιπόν, εγώ ποτέ δεν θα θελήσω να είμαι μαζί σου. Αγαπώ άλλο. Το ξέρω. Πού το ξέρεις? Σας είδα που φιλιόσασταν έξω από το σπίτι σου. Τότε γιατί επιμένεις? Εγώ είμαι σαν τα ελληνικά προϊόντα. Ο επιμένων την πατά. Ξέρεις κάτι? Έχεις την αξιοπρέπεια και τη σιγουριά του ηλίθιου. Έχεις δίκιο. Μόνο ένας ηλίθιος θα έκανε όσα κάνω εγώ. Αλλά τι να κάνω, αφού σε αγαπώ. Δεν σε αγαπώ όμως εγώ, γι' αυτό παράταμε. Για να έρθει σε εμάς. Είσαι ψεύτης! Είσαι ο μεγαλύτερος απατιώνας που γνώρισα. Με κοψοχόλιασες. Πότε μπήκες στο αυτοκίνητο? Μην αλλάζεις κουβέντα, παλιό ψεύτη. Ακούσε εκεί να μου πει ότι είμαι υδραυλικός καλοριφέρ. Γιατί μήπως εσύ δεν μου είπες ότι είσαι κομμότρια? Άσε τι σου είπα εγώ. Εσύ τι μου είπες? Πώς μπόρεσες να μου πεις ένα τέτοιο ψέμα? Όπως μπόρεσες κι εσύ. Τώρα είμαστε πάτσι. Και δεν το ξανασυζητάμε, όχι για τίποτα άλλο, αλλά. Οι φίλες σου την έχουν στήσει και με παρακολουθούν. Μόνο κιάλια δεν έχουν. Κάνε πως φτιάχνεις κάτι. Αυτό κάνω. Άσε δε το φερσιμό σου μέσα στην τάξη. Είχες, δεν είχες, με έκανες ρεζίλι. Κοίταξε, Τερέζα. Κοίτα μπροστά σου, θα με κάψεις. Κοίταξε, Τερέζα. Μέχρι χθες κάναμε ό,τι κάναμε, γνωριστήκαμε όπως γνωριστήκαμε. Γίναμε φίλοι, περάσαμε όμορφα. Από σήμερα όμως είμαι ο καθηγητής σου. Και δεν θα σου επιτρέψω μέσα στην τάξη να μου συμπεριφερθείς ποτέ σαν να με γνωρίζεις. Δηλαδή. Μέσα στην τάξη θα το παίζουμε άγνωστοι. Και πώς θα γίνει αυτό? Εμένα μου έρχεται να φωνάξω σ' όλες ότι σ' αγαπώ. Θέλετε τίποτα, κορίτσια? Εμείς νομίζαμε ότι εσείς ίσως θέλετε κάτι. Όχι, δεν θέλω τίποτα, ευχαριστώ. Δεν. Ωραία. Γεια σας, κορίτσια, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Φύγανε. Νομίζω ότι φύγανε. Προς Θεού δεν θέλω να μου ξανακάνεις τέτοιο πράγμα άλλη φορά. Είναι λεπτή η θέση μου. Άσε που αν μαθευτεί κάτι τέτοιο θα με περάσουν επιθαρχικό και υπάρχει κίνδυνος να χάσω τη δουλειά μου. Δηλαδή, Νίκο, μου ζητάς να χωρίσουμε? Όχι. Απλώς να μην είσαι τόσο διαχειτική μαζί μου. Και ούτε να μπαίνεις κρυφά στο αυτοκίνητό μου, κατάλαβες? Κατάλαβα. Μόλις διορίστηκες καθηγητής, φόρεσες και εσύ τον ατσαλάκο το μανδύα της Βαροφάνειας. Α, για δεν καταλαβαίνεις ότι τώρα είσαι μαθήτριά μου και δεν μπορεί να συνεχιστεί η σχέση μας όπως πριν.
Δηλαδή θέλεις να πεις ότι πριν με αγαπούσες και τώρα δεν με αγαπάς, ε? Θέλω να πω ότι έχω δώσει έναν όρκο στη δουλειά μου και δεν μπορώ, δεν πρέπει να το καταπατήσω. Μπορείς όμως να καταπατήσεις τον όρκο που έδωσε σε μένα. Σε παρακαλώ, κατέβα από το αυτοκίνητο. Έχουμε σταματήσει στη μέση του δρόμου. Και αν μας δει καμιά συμμαθητριά σου, θα ξεσπάσει σκάνδαλο. Ναι, έχεις δίκιο. Άλλοτε με φύλαγε στη μέση του δρόμου. Τώρα φοβάζει το σκάνδαλο. Τι θέλει τώρα? Θέλω να με αγαπάς. Ζητάω πολλά. Καλά. Πήγαινε τώρα και θα τα πούμε στο ραντεβού που έχουμε. Ευτυχώς θυμήθηκες ότι έχουμε και ραντεβού. Πίστευα ότι τώρα που είσαι καθηγητής θα το έχεις ξεχάσει. Μη γίνεσαι παιδί. Πήγαινε τώρα και πρόσεχε, μη σε δει κανείς. Εντάξει. Δεν με θυλήσει. Απρελή είσαι. Όχι, ερωτευμένη. Ήξερες ότι θα έρθει φίλος ο καθηγητής των αρχαίων και δεν έβγαλες τσιμουδιά. Δεν είναι φίλος μου. Μας κούφανες, αδελφούλα. Λες και δεν καταλάβαμε γιατί έβαλες τα κλάματα μες στην τάξη. Δεν θέλα ιδίες. Τον άνθρωπο για πρώτη φορά τον είδα σήμερα όπως και εσείς. Για πρώτη φορά και πήγες και κρύφτηκες μέσα στο αυτοκίνητό του. Με παρακολουθείτε, ε! Όχι, σε παρακολουθούμε. Στο κάτω-κάτω φίλες είμαστε. Να μην ξέρουμε τι σου συμβαίνει. Και ύστερα δεν θα στον φάμε. Το μόνο που θέλουμε είναι να του πεις καμιά κουβέντα. Μήπως και μας βάλει καμιά μονάδα παραπάνω στα αρχαία. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω. Δυστυχώς όμως δεν το ξέρω. Και τότε τι γύρευες τόση ώρα μέσα στο αυτοκίνητο με έναν άγνωστο? Προσπαθούσα να τον πείσω ότι αυτό που συνέβη στην τάξη ήταν ένα ξέσπασμα εντελώς προσωπικό μου. Και του ζήτησα συγγνώμη. Εντάξει, μη συνεχίζεις. Μας έπεισες. Λοιπόν, είσαι στην Κυτρής πολύ πονηρές. Και λυπάμαι που σας είχα φίλες. Γεια σας. Ρε παιδιά. Μπας και μας λέει την αλήθεια και την υποψιαζόμαστε άδικα. Θα το μάθουμε σύντομα. Πολύ σύντομα. Εδώ είστε, κύριε Τριφίλη. Μάλιστα. Κάτι θα ήθελα να σας πω. Α, κατάλαβα. Σου βάλανε καθάριση μέσα στο νερό σου, ε? Όχι, δεν μου βάλανε καθάριση. Ποντικοπαγίδα στο αυτό, στην τσέπη. Ούτε ποντικοπαγίδα. Τι σου κάνε? Α, σου βάλανε μαγιονέζα στα μαλλιά. Τι σου κάνε? Κάτι σου κάνε, δεν μπορεί. Αυτές είναι θηρία, πώς. Μα δεν μου κάνανε τίποτα. Δεν σου κάνανε τίποτα. Όχι. Είσαι σίγουρος? Ναι. Περίεργο, χάλασαν. Τόσο πάνω κάτι με ήθελες. Κοιτάξτε, θα ήθελα να αναλάβω άλλη τάξη. Γιατί θα αναλάβεις άλλη τάξη? Εδώ χρειαζόμαστε καθηγητή σε αυτήν. Θα μπορούσε η φιλόλογος της Δευτέρας Λυκείου να αναλάβει την Τρίτη και εγώ να πάω στη θέση. Όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα γιατί η κυρία φιλόλογος της Δευτέρας κάνει πολύ καλή δουλειά στη Δευτέρα, παρόλο που της κλέβουν το σουτιάν κάθε μέρα. Αλλά κάνει καλή. Και έπειτα δεν είναι σωστό, κατάλαβες. Είναι μεγάλο σοκ για τα κορίτσια να αλλάζουμε κάθε τόσο καθηγητές. Τι το περάσαμε εδώ πέρα? ΕΡΤ, να αλλάζουμε διευθυντές κάθε μέρα? Να σηκώνουμε κάρτα, να λέμε αύριο 16 να μπει ο 21. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί θέλεις να αλλάξεις? Τα κορίτσια της Τρίτης Λυκείου είναι σαν συνομιλικά μου, καταλαβαίνετε. Καλά, αυτό το παιδί μου δεν το βλέπω και τόσο μειονέκτημα. Αν μάλιστα γίνεις και φίλος τους, θα κάνεις καλύτερη δουλειά. Μόνο να τις περνάς από ακτίνες, όπως τα αεροδρόμια. Μην κουβαλάνε τίποτα όπλα. Κατά τα άλλα είναι πολύ καλά παιδιά. Αηδίες. Αυτό είναι πολύ χοντρό αστείο. Και εσένα τι σε νοιάζει? Ή μήπως το γνωρίζεις? Και βέβαια δεν το γνωρίζω. Τότε τσιμουδιά, όπου να είναι θα έρθει. Αυτά τα παιδιά δεν υποφέρονται με τίποτα, με τίποτα. Πάντως τυχερός ο μπαγάσας διάλεξε την ωραιότερη. Κοίταξε να δεις, κύριε συνάδελφε, εμείς αυτά οι πόντιοι τα λέμε ευκαιροσύνες.
διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας καθηγητής μπορεί να έχει κάτι με μία μαθήτρια, βρε αδερφέ. Και εγώ σου λέω ότι έχει. Βέβαια, άμα πάει έτσι, το είχα στο κεφάλι του. Δεν το γλιτώνει το πειθαρχικό, δεν το γλιτώνει. Μήπως διακόπτω καμία συζήτηση. Τίποτα, τίποτα. Ακριβώς για σένα λέγαμε. Για σένα ακριβώς λέγαμε. Και τι λέγατε? Ότι αν είναι αλήθεια, διάλεξες και την ωραιότερη, αλλά χαλάλη σου. Αυτές τις βλακίες ποιος τις λέει? Δεν ξέρω ποιος τις λέει, πάντως όλο το Λύκειο βουίζει. Τέλος πάντων, ευτυχώς που δεν έμαθε τίποτα Λυκειάρχη. Κοίταξε να δεις, κάτι παρόμοια λέγανε. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, μη τα λέμε. Είχαμε και εμείς επιτυχίες. Μη τα λέμε. Πάντως, ο κύριος Θεό πρέπει να ξέρεις ότι είναι λίγο ταγκαλάξ. Ναι, τι? Ποντιακό. Πάνε. Ναι. Αν όμως, αν παρελπίδα. Αν. Παρελπίδα. Ναι. Συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εσύ είσαι νέος και πρέπει να λάβεις τα μέτρα σου. Γιατί? Θα πάει στραφή η καριέρα σου. Κάντε όλες μια κόλλα χαρτί, θα γράψετε πρόχειρο διαγώνισμα. Όχι, μην κάθεσαι! Γιατί να μην καθίσω? Νομίζω η καρέκλα είναι βαμμένη. Δεν τον ήξερες. Βγάλε το σκασμό και θα φας καμιά ανάποδη. Θα δοκίμασαι. Δεν θέλω να ακούω τίποτα. Εδώ σας στέλνουν οι γονείς σας για να μάθετε γράμματα και όχι να γίνετε ελαιοχρωματιστές. Λοιπόν, αυτό με την καρέκλα το έχω ήδη ξεχάσει, γιατί αν το αναφέρω στο Λυκειάρχη, πολλές από εσάς θα αποβληθούνε. Τα ξεχνάμε όλα και γυρνάμε στο μάθημα. Και μην ξανατολμήσετε να κάνετε φασαρία μπροστά μου, γιατί θα σας κόψω τα πόδια. Πιέλε, πως να μην παλαλούτε, πως να μην ρούσα στρώματα κι άλλο να μην λαρούτε. Τι τραγούδι είναι αυτό? Ποντιακό. Άκου ποντιακό τραγούδι, φιλόλογε, να την κάνεις ψώνια. Αυτά τα μάτια, λέει, όποιος τα δει, πως να μην τρελαθεί. Πώς να μην πέσει στα στρώματα από βαριά αρρώστια και να μην ξαναγίνει καλά. Έτσι μας δεν μισεί πόντι, ρε. Γεμάτη πάθος, ποίηση και ερωτική φλόγα. Να σου πω κάτι. Ναι, να μου πεις. Εδώ βρισκόμαστε για να πίνουμε και να λέμε. Εγώ ποντίος δεν είμαι. Αλλά. Αλλά. Αλλά καίγεσαι για τη μικρούλα και αυτή η φλόγα δεν σβήνει με τίποτα. Έχω μπλέξει και δεν ξέρω τι να κάνω. Κοίτα να δεις. Άμα να πούμε σου την έχει βαρέσει και έχει σκουφαθεί από ερωτικό πάθος, προχώρα. Διότι κανένας νόμος και κανένα πειθαρχικό δεν μπορεί να μπει ανάμεσα σε δύο καρδιές που αγαπιούνται, βρε αδερφέ. Για κάτσε, δε συνάδελφε. Για κάτσε, γιατί έχεις προχωρήσει πάρα πολύ. Δεν λέω, το κορίτσι μου αρέσει. Αλλά δεν πρέπει να εκτεθώ. Να μην εκτεθείς. Βέβαια, άμα είναι έτσι, βίβα. Δεν πρέπει να εκτεθείς. Πώς βίβα. Βίβα. Λοιπόν, όταν σε πρωτοείδα στο Λύκειο, είπα μέσα μου, αυτό το παιδί από ποτά μόνο στο γάλα πρέπει να έχει κλείσει. Αλλά όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα, τα φαινόμενα απατούν. Μην νομίζεις ότι είμαι και τόσο γερό ποτήρι. Τότε γιατί πίνεις, ε? Για να ξεχάσεις? Όχι. Για να βρω το θάρρος να αντιμετωπίσω τα ψιθυρίσματα που ακούω στο Λύκειο. Αυτά τα ψιθυρίσματα θέλουν μαχαίρι για να κοπούν. Ή την παντρεύεις ή την χωρίζεις. Μα να παντρευτώ τώρα. Τώρα βρήκα δουλειά. Ρε παιδάκι μου, την αγαπάς ή δεν την αγαπάς? Μα το πρόβλημα δεν είναι τι κάνω εγώ.
Το πρόβλημα είναι ότι με την κοπέλα που έχω μπλέξει και τη δουλειά μου θα χάσω και τον μπελά μου θα βρω. Τώρα κοίταξε να δεις. Άλλα σου λέω εγώ και άλλα μου λες εσύ. Την αγαπάς ρε παιδάκι μου ή δεν την αγαπάς? Θέλω να κάνω καριέρα. Αν μάθουν παρά έξω ότι έχω σχέση με μια μαθήτριά μου, κάικα! Όχι μόνο κάικες. Μπουρλότο στα πατσάκια σου ξεγράφησε από τον εκπαιδευτικό κλάδο. Γιατί κοίτα να δεις, αυτοί οι πατεράδες εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε εμάς για να τα μάθουμε γράμματα. Αλίμονο αν γίνουμε εμείς αιτία να χάσουν αυτή την εμπιστοσύνη. Αλίμονο! Τώρα εσύ σαν παλιότερος συνάδελφος, τι με συμβουλεύεις να κάνω? Τι σε συμβουλεύω? Ναι. Ρε παιδάκι μου, την αγαπάς ή δεν την αγαπάς? Τι σχέση έχει αυτό? Εδώ η δικιά μου καριέρα παίζεται. Ρε εσύ, πώς δεν έχει σχέση? Μπορεί να γλιτώσουμε την καριέρα σου και να χάσεις το λογικό σου από τον έρωτα. Να παλαλούσε όπως λένε και οι πόντιοι. Κοίτα να δεις, εγώ σε έχω καταλάβει και θέλω να σε βοηθήσω. Μου άνοιξε την καρδιά σου, γίναμε φίλοι. Αλλά η κατάστασή σου είναι πολύ σοβαρή και δικαιολογεί και το απόφθεγμα που λένε πύργινη και θάλασσα. Δηλαδή, εγώ για να γλιτώσω από τη θάλασσα και το πυρ πρέπει να χωρίσω τη γυνή. Ρε παιδάκι μου, την αγαπάς ή δεν την αγαπάς? Με έχεις σκάσει, το καταλαβαίνεις. Άστο, θα το πούμε άλλη φορά. Τώρα είναι ώρα να πηγαίνουμε. Σωστό. Στη Μονέα. Ορίστε, τα πίνουν οι καθηγητές, ξενυχτάνε οι μαθήτριες. Πού γυρνάτε εσείς? Ωρες είναι να σας δίνουμε και αναφορά. Πώς μου μιλάς έτσι? Μια χαρά σου μιλάει. Αν ήταν όμως η Τερέζα εδώ πέρα, δεν φαντάζομαι να μας έκανες παρατήρηση. Σκαλμός κατσίκι! Τι υπενιγμός είναι αυτός που κάνεις στον καθηγητή σου? Και υπενιγμός, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εσείς κρυφό καμάρι. Σιωπή. Καλά ξέρουμε, τα ενίκον όχι στο Δήμο, αλλά μια και το έφερε συζήτηση, καταλάβατε. Τσακιστείτε από εδώ. Καλάτε, οχού. Οχού, τσακιστείτε. Τι φωνάζεις μωρέ? Τι φωνάζω? Για να πω εδώ. Τι φωνάζω? Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, πρέπει να λάβεις μία απόφαση. Αυτή τη στιγμή ούτε να τις παρατηρήσουμε, ρε παιδάκι μου, δεν μπορούμε. Μα τι εξευτελισμός είναι αυτός? Να το ξέρεις, ε. Σε λίγο καιρό δεν θα βρεις άνθρωπο να σου κάνει παρέα. Έννοια σου, ξέρω εγώ τι κάνω. Ρε παιδί μου, την αγαπάς ή δεν την αγαπάς? Φέρμα στη ζωή μου, χωρίς την αγάπη σου, Τερέζα. Κλώτσα σε παρακαλώ αυτό τον τενεκέ. Έτσι θα της πω. Τερέζα! Τερέζα, αγάπη μου! Τερέζα! Τι καραγκιοζηλίκια είναι αυτά? Ρεζίλι με έχεις κάνει! Μα επιτέλους το ρεζίλι μας σου σκέφτεσαι εσύ! Την ώρα που εγώ αποφάσισα να κρεμαστώ! Και εδώ βρήκες να κρεμαστείς έξω από το σπίτι μου! Μα είναι η επιθυμία ενός τελευταίου μελοθάνατου! Τερέζα, εσύ είσαι η γυναίκα που θα κλωτσίσει αυτό το τενεκέ και θα σφίξει τη θηλιά γύρω από το λαιμό μου! Τρελός είσαι! Δεν κάνω εγώ τέτοιο πράγμα! Μα είναι η τελευταία μου επιθυμία, δεν μπορείς να την αρνηθείς! Εγώ μπορώ να την αρνηθώ! Κι εγώ πώς θα κρεμαστώ? Κρεμάσου μόνος! Γυναίκες! Ούτε τα και δεν μπορούν να κλωτσίσουνε! Τις τραλένε θέλουνε και ισότητα! Μην έχεις εμπιστοσύνη στις γυναίκες! Αυτές ούτε το δαχτυλάκι τους δεν κουνάνε για τη δυστυχία του άνδρα. Ψέματα! Όσο για τον Τενεκέ, άσε, θα τον κλωτσίσω εγώ. Έλα! Σιγά ρε βλήμα, θα με πήγνεις! Τερέζα! Τερέζα, βοηθεία! Γεια σου. Κάθισε. Δεν θέλω να σου μιλήσω, κάθισε. Τώρα το να σε φιλήσουμε δεν μπορούμε. Κοίταξε, Τερέζα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Κατάφερε στο Λύκειο να μιλάνε όλοι για μας. Να σε αφήσω να καθίσεις στη βαμμένη καρέκλα. Να μ' αφήσεις, διάολε.
Δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η σχέση μας πλέον σε αυτό το επίπεδο. Να πάρει οργή, να πάρει, που να το φανταζόμουν όταν σε γνώρισα ότι θα σε είχα κάποτε μαθήτριά μου. Εγώ χαίρομαι που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Για κάτσε ρε Νίκο, δεν έχεις το δικαίωμα και εσύ να αγαπήσεις μια κοπέλα. Έχω, βεβαίως έχω, αλλά όχι η μαθήτριά μου. Ωραία, τότε θα περιμένουμε 6 μήνες να τελειώσω το λύκειο και μετά δεν θα είμαι μαθήτριά σου. Κοίταξε, το σκέφτηκα πάρα πολύ καλά το πράγμα και αποφάσισα η σημερινή συνάντηση να είναι και η τελευταία. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Είναι. Πίστεψέ με, θα είναι καλύτερα και για τους δύο μας. Άλλωστε, έχουμε μια διαφορά ηλικίας. Τέλος πάντων, θα είναι καλύτερα να χωρίσουμε. Οι δικαιολογίες σου είναι ηλίθιες. Δεν είναι καθόλου ηλίθιες. Συγχώρεσέ με τώρα, γιατί έχω ένα ραντεβού με μια φίλη μου και από ό,τι βλέπω εκεί. Τώρα, ούτε ξέρω τι δικαιολογία θα του λέγα. Έλα βρε γαμπούλα μου, κάτσε να πες να του πεις και εσύ άντε. Με τέτοια χεράκια πιάνω κολαράκια. Μαρία. Μαρία. Πάλι το σκάσε. Δεν μπορώ να καταλάβω πότε διαβάζει αυτό το κορίτσι. Πάει στο μπάνιο. Καϊκαμέ! Μη μου πεις κάθαρμα πως της κάνεις γεωμετρία, γιατί θα σε σφάξω. Το όχι τώρα, χημεία. Της μαθαίνω χημεία για τα υγρά στοιχεία. Το βρήκα, έτσι. Και μέσα στο νερό της μαθαίνεις τα στοιχεία. Αστοιχείωτε! Τι να κάνουμε. Προσπαθώ να της αποδείξω ότι το νερό αποτελείται από υδρογόνο 2 οξυγόνο. Αλλά του βάρη! Δεν πιάνει τίποτα. Αλλά αυτό τον τύπο με το στυλιάρι τον ξέρεις να χτυπάς 10 και να γράφεις μία. Θα τον πάρει! Πού είναι η κόρη σου? Η κόρη μου. Στο δωμάτιό της. Έχει κλειδωθεί εδώ και 2 μέρες που ούτε τρώει ούτε μιλάει. Γιατί? Πού να ξέρω εγώ. Τι πού να ξέρει, τι να μην πού να ξέρει! Μάνα είσαι, άμα δεν ξέρει εσύ ποιο να ξέρει εγώ! Πελοπίδα, σε παρακαλώ, μην αρχίσει πάλι τις φωνές. Έχει χάρη που δεν πρέπει να συγχυστώ. Πρέπει να μείνει φάλιο στο σπίτι του στρατηγού, αλλιώς θα σου έλεγα εγώ. Τερέζα! Τερέζα! Τι έχει κάνει, τι σου συμβαίνει? Όχι, μια χαρά είμαι. Τίποτα. Είσαι μια χαρά. Τι ανοησίες είναι αυτές που μου λες? Εγώ είπα μια κουβέντα. Στην ανάγκη να το δες σκηνή κορδόνι. Να μην πεις. Είμαι καλά. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Χαίρομαι, κόρη μου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κοίτα να δεις, εμείς θα πάμε μια επίσκεψη στο στρατηγό. Εσύ έχει το νου στο σπίτι. Δεν θα αργήσουμε. Εντάξει, πατέρα. Προχωρά, Θεανό. Εμπρός, μας. Ένα, δύο, πέντε, δύο, και αριθμό τηλεφώνου.
Γεια σου, ο Σωτηράκης είμαι. Σε πήρα τηλέφωνο για να σου πω ότι αποφάσισα να αυτοκτονήσω με το αυτοκίνητό μου στο τρίτο λιμανάκι της Βουλιαγμένης. Ναι, στο 85ο χιλιόμετρο. Τερέζα. Σωτηρή. Σωτηρή, βοήθη. Μα εγώ χρειάζομαι βοήθεια. Τερέζα. Τερέζα, τι έπαθες. Τερέζα, τι έπαθες. Τάλι, ρε. Για μένα αυτοκτόνησε. Μην φοβάσαι, θα σε πάω σε ένα νοσοκομείο. Σας παρακαλώ, κύριε ψυχραιμία. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Περιμένετε, κύριε. Καθίστε. Περιμένετε. Άρχισε να πηγαίνει, το σηκώνω εγώ. Λέγεται, παρακαλώ, η οικία στρατηγού Μαυροκορδόνη. Όχι, ο στρατηγός δεν μπορεί να έρθει αυτή τη στιγμή σοτάρι μια σούπα. Ναι, είναι σούπα στρατηγός. Τι! Να συνοχλείς το γουκάν, δεν σκέψει πίσω μου. Τι! Η Τερέζα μπήκε στο δημοτικό. Τρελάθηκες, Πελοπίδα. Η Τερέζα βγάζει το λύκειο τώρα. Μωρή, η Τερέζα μπήκε... Σουζουκί και Μπαλαντέρ, γίνει. Δεν μ' αφήνεις εδώ. Η Τερέζα μπήκε στο δημοτικό νοσοκομείο. Το νοσοκομείο. Δεν στο δημοτικό νοσοκομείο. Πριν το τι έχει το κονιτσάκι μου! Τι έχει το κονιτσάκι μου! Σε παρακαλώ, Σε παρακαλώ, ηρεμήστε! Ψυχραιμία, σας παρακαλώ πολύ! Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είστε εσείς οι γονείς της κοπέλας που επιβεβαιώθηκε να αυτοκτονήσει με πνευματικά. Τι! Η κόρη μου να αυτοκτονήσει, γιατί! Αυτό γιατί, Πελοπίδα μου! Όσο με σε ανώτατο σκόρ! Πελοπίδα μου, να μάθουμε πώς είναι το παιδί μας, Πελοπίδα, μάσο γιατί! Άσο γιατί τώρα, Πελοπίδα! Σας παρακαλώ. Κάνουν πλήση στο μάχο. Ευτυχώς, διέφυγε κάθε κίνδυνο. Ευχαριστώ. Τώρα μπορούμε να τη δούμε, γιατρέ μου. Είναι δύσκολο. Περιμένετε στην αίθουσα αναμονής. Εκεί θα βρείτε και τον νεαρό που την έφερε. Και πέστε του να μην ανησυχεί. Ποιος νεαρός. Ο νεαρός. Ποιος νεαρός την έφερε. Λόγιο ποιος την έφερε. Να πεθάνεις. Δεν είναι ώρα για τέτοια Πελοπίδα μου. Ηρεμήστε, Πελοπίδα μου. Με επιτέλους, κύριε. Ηρεμήστε πια. Η απόκρυα της κόρης σας πρέπει να είχε ερωτικά κίνητρα. Συμβαίνουν και αυτά καμιά φορά, κύριε μου. Συμβαίνουν και αυτά. Έτσι είναι. Πελοπίδα μου, τι ήταν αυτό που πάθανε. Ακούσε, Ακού, λέει, συμβαίνουν, λέει ο γιατρός, λέει. Τον αλήτη, δείτε. Έκανα την κόρη μου πρώτα να αυτοκτονήσει και μετά την κουβάλισα στο νοσοκομείο για να τη σώσει. Δεν τα αφήσω να περάσει έτσι. Ο Πελοπίδα ζει για τη τιμή του και για τη τιμή των όπλων. Θα το σκοτώσω. Πελοπίδα. Θα το σκοτώσω. Πελοπίδα, μην κάνεις καμιά αρκετές σκοτούρες. Έχουμε Πελοπίδα. Πελοπίδα, αρκετές σκοτούρες. Εσύ είσαι, ρε. Όχι κι εγώ. Αυτός. Εσύ είσαι, ρε. Ποιος, κύριε. Αυτός, ρε, που έφερε την κόρη μου. Ποια κόρη σας, κύριε. Εγώ τη μητέρα μου έφερα. Το κοριτσάκι μου έγινε η μάνα.
Ελοπίδα, ας ήσυχα, τα παιδιά δεν έχουν καμιά σχέση με την κόρη μας. Ο Σωτηράκης την έφερε. Ακ, ο Σωτηράκης μου. Προβλήμα. Προβλήμα, γιατί ανάγκασες την κόρη μου να αυτοκτονήσει. Ελοπίδα! Πού να φανταστώ ότι με αγαπούσε τόσο πολύ ώστε να φτάσει στο σημείο να αυτοκτονήσει για μένα. Όταν της τηλεφώνησα. Τι! Τελοπίδα! Τελοπίδα! Θα γίνουμε ρετζίνη! Τελοπίδα! Θα γίνουμε ρετζίνη! Τηλεφώνησε, λέει, τόλμησε να τηλεφωνήσει στο σπίτι μου! Ρετζίνη γίναμε πέρα! Θα του βγάλω εμένα το μάτι! Κομμάτι το βλέπω! Τελοπίδα! Ρετζίνη γίναμε πέρα! Περίεργο, η Τερέζα δεν ήρθε σήμερα. Και πώς να έρθει, με τι μούτρα θα μας αντικρίσει. Καλά, το περίμενε ότι θα τα είχε με το φιλόλογο. Γιατί να μην το περιμένω, μόνο το Σωτηράκι σκέφτομαι. Άμα το μάθει, θα πέσει από τα σύννεφα. Πάντως, άμα αν είχε κάτι με το φιλόλογο, σίγουρα δεν θα την είχε χαστούκισει εκείνη την ημέρα με την καρέκλα. Βρε κουτορνίδι, γι' αυτό το λόγο την χαστούκισε. Και βέβαια, για να ρίξει τάχτη στα μάτια μας. Όχι, παιδιά, μην το πούμε τίποτα. Ναι. Γεια σας, κορίτσια. Γεια. Σωτηράκι μου, το πρόσωπο δεν ήρθε σήμερα στο μάθημα. Το ξέρω, κόντεψε να πεθάνει. Σήμερα την πάνε σπίτι της. Από πού την πάνε σπίτι της, τι θέλεις να πεις? Τι να σας λέω τώρα, εγώ για άλλη δουλειά ήρθα. Πάντως ωραίες φιλενάδες είστε. Εδώ κόντεψε να πεθάνει και ούτε πήγατε να τη δείτε. Μια στιγμή, βρε Σωτηράκι, τι συμβαίνει? Τώρα έχω δουλειά, θα σας τα πει η ίδια. Γεια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Γεια! Γεια σας! Είστε συγγενής καμιάς μαθήτριας? Τεχνίτης οχημάτων είμαι. Και εδώ τι θέλεις? Εσένα. Δεν καταλαβαίνω, εμένα τι με θέλεις? Για να σου μιλήσω για την Τερέζα. Α, σε στείλαμε από το σπίτι της. Συμβαίνει τίποτα, σήμερα δεν ήρθε στο μάθημα. Αυτό που συνέβη είναι ότι η κοπέλα κόντεψε να πεθάνει για πάρτι σου. Για πάρτι μου? Δεν καταλαβαίνω τι λες. Αυτά που σου λέω είναι αυτά που ακούς. Παρατρίχα την γλίτωσαν σαν οι γιατροί. Πάντως, αν την αγαπάς, μην την αφήσεις μόνη. Αν, λέω, αν δεν την αγαπάς, θα ήταν καλύτερα να μην ξαναβερθείς στο δρόμο της. Αυτά είχα να σου πω. Περίεργο πράγμα. Ποιο είναι το περίεργο? Ότι κόντεψε να πεθάνει για πάρτι σου. Ενώ ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να έχει εμένα. Τον Πέδαρο. Περίεργο τρένο οι γυναίκες. Γεια. Τι έχεις? Μου φαίνεται. Α, σου φαίνεται, λέει. Εσύ είσαι έτοιμος να εκραγείς σαν βόμβα νετρονίου. Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Τι λέω, ρε παιδί μου. Πάρει ευχή να πάρει. Όλος ο κόσμος έχει μια κοπέλα και περνάει μια χαρά. Εγώ γιατί να έχω αυτά τα χτυποκάρδια, μου λες? Στην ηλικία σου λίγο πολύ όλοι τα ίδια τραβάγαμε. Τώρα όμως τελείωσε. Τώρα δεν κρύβεται τίποτα πλέον. Ρε παιδάκι μου, την αγαπάς ή δεν την αγαπάς? Γιατί δεν μου λες την αλήθεια? Άμα δεν την αγαπούσα, γιατί να καρδιοχτυπώ? Την αγαπάς? Τότε αφού την αγαπάς, τρέξε να φας φούστορο. Τι είναι το φούστορο πάλι? Ποντιακό. Οι πόντιοι την ομελέτα την λένε φούστορο και τη σερβίρουνε πάντα στο γαμπρό. Αφού λοιπόν την αγαπάς, τρέξε, ρε. Τρέξε στο κορίτσι σου, ρε. Είναι ωραίο να αγαπάει ο άνθρωπος. Πολύ ωραίο. Δηλαδή μου λες να πάω να τη δω? Βέβαια. Γιατί αν δεν πας θα είσαι κόπανος. Τέτοιος κόπανος στάθηκα κι εγώ μια φορά. Αχ, και από τότε πίνω και πίνω και χτυπάω και το κεφάλι μου στον τοίχο. Αλλά αυτή που αγαπούσα θα την ξαναδώ ποτέ. Γιατί? Γιατί παντρεύτηκε. Και τώρα, κύριε, κάνω στην κόρη της μάθημα στην πρώτη γυμνασίου. Να, γι' αυτό με βλέπεις στα μπαρ. Κοίτα, και για να μην μας βλέπεις τα δυο μας να το πίνουμε, πήγαινε στο κορίτσι σου, ρε. Γιατί μεταξύ μας, εσύ δεν το αντέχεις το πιωτό. Τρέξε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με έκανες να δω καθαρά αυτό που θέλω. Την αγαπώ. Την αγαπώ, ε. Φαινόσουνα, ρε. Κοίτα να δεις, κύριε, που για όλους έχω συμβουλές. Μόνο για τον εαυτό μου δεν βρήκα τίποτα και το φαντάκωσα. Έρε, σερσερί. Σερσερί. Να. Και μετά άλλο, ρε. Να.
Δεν έπρεπε, κόρη μου, να μου το κάνεις αυτό. Δεν έπρεπε. Τώρα με βάση τις ηθικές μου αρχές πρέπει να σκοτώσω το δράστη. Αμάν μου, ρε Πελοπίδα, με τις ηθικές σου αρχές. Δεν φτάνει που πήγες και έδιρες τα παιδιά στο νοσοκομείο, θέλεις τώρα να σκοτώσεις και το Σωτηράκι από πάνω. Έτσι θα ξεπλύνω μόνο την τροπή μου. Έχω λάβει πληροφορίες, είναι τεχνίτης οχημάτων. Θα πάω στο συνεργείο του και θα το σκοτώσω. Πατέρα, δεν φταίει ο Σωτηράκης. Πώς δεν φταίει? Όσο τον αγαπάς τόσο πολύ. Ναι, και τον αγαπώ και τον εκτιμώ. Γιατί αυτός μου έσωσε τη ζωή. Πώς σου έσωσε τη ζωή, δεν καταλαβαίνω. Από αυτός ανάγκασε να αυτοκτονήσεις. Δεν αυτοκτόνησα γι' αυτόν. Τι? Ώστε είναι άλλος? Εσύ θα με τραλάνεις πια. Είδες επιπόλαιοι άνθρωποι πήγαν να σκοτώσει τον Σωτήρα της κόρης μας. Τώρα πρέπει να πάνε να του ζητήσει συγγνώμη και τώρα αμέσως μάλιστα. Θα πάω, εντάξει. Και φταίω εγώ που έπεσα θύμα συγχύσεως. Αυτό που προέχει τώρα είναι να μάθουμε ποιος είναι ο πραγματικός δράστης. Άνοιξε. Μη φωνάζεις, Πελοπίδα, μη φωνάζεις, έχουμε επισκέψει. Άνοιξε! Καριτσάκι, ποιος είναι ο δράστης, πες. Ω, καλώς τον κύριο καθηγητή. Ελάτε, περάστε, περάστε. Η κόρη μου θα χαρεί πάρα πολύ να σε δει, περάστε. Α, κύριε Τριφύλλη, ήρθατε στην πιο κατάλληλη στιγμή. Ό,τι προσπαθώ να μου αποκαλύψει ποιος είναι ο δράστης. Εσείς, σαν καθηγητής της, μπορεί να καταφέρετε καλύτερα πράγματα. Σ' αγαπώ, Νίκο. Κι εγώ. Κι εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι ο δράστης. Μα δεν μου λες τόσο βλήμα σε έχει κάνει ο στρατός που δεν μπορεί να δεις πια τίποτα. Τι? Θεανό, κράτα με, θα το σκοτώσω. Βρεάς τα λόγια και μεταβολή. Μπρος μας! Τράβα να αγοράσεις τα δαχτυλίδια. Αν, δύο, αν, δυο, αν, δύο, αν, δυο, αν, δύο, υπάρχει ένα ωραίο τέλος. Το τσιπάς τώρα ή δεν το τσιπάς?